Θέλω πρώτα να δώσω, επειδή υπόθηκε και στις τηλεοράσεις, ότι ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στον κόσμο, είπε ότι έχουμε 4 βουλευτές. Ήμασταν παρόντες εκεί και είπε ότι έχετε 4 βουλευτές, απευθυνόμενος προς τον κόσμο της Κομωτινής εκεί. Δεν είπε ότι έχουμε 4 βουλευτές. Τώρα, επί της ουσίας, βλέπω έχει επιτευχθεί μια ωραία συνενετική ατμόσφαιρα για το παρόν νομοσχέδιο. Δεν θέλω να χαλάσω τη σούπα, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι και εγώ και οι συνάδελφοί μου που δραστηριοποιούμαστε τόσα χρόνια, δραστηριοποιούμαστε στα πλαίσια της αριστεράς, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις της Θράκης, στη κατεύθυνση της κατάργησης της Σαρίας, για την εκκοσμίκευση της κοινωνικής ζωής σε όλους τους τομείς και αυτού του κομματιού της κοινωνίας μας. Και αυτό δεν πηγάζει από μια αντιθρησκευτική, δογματική, ιδεολειπτική αντίληψη, επειδή βιώνουμε και βιώσαμε και βιώνουμε το πώς έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα αυτή η σαρία, ας το πούμε, αυτό το δικαιϊκό σύστημα και το τι ζημίες έχει κάνει στην κοινωνία μας. Νομίζω ότι υπήρξε από την αρχή ακόμα της ύπαρξης της μειονότητας μια μεγάλη προσπάθεια για τον εκμοντερνισμό, για τον εξυγχρονισμό. Και εμείς δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα σεβόμενοι τις γενιές που περάσανε. Και οι άνθρωποι, παρόλες τις δυσκολίες, ότι ήταν κατάλοιπο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αυτή η περιοχή, προσπάθησαν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με αρχές δημοκρατικές. Και εμείς σαν συνεχιστές αυτής της παράδοσης, νομίζουμε ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι η πλήρης κατάργηση της Σαρίας και η ένταξή μας στο δικαιϊκό σύστημα που υπάρχει σήμερα, χωρίς να το αποθεώνουμε και χωρίς να το λέμε ότι είναι το τέλειο, γιατί και αυτές εξελίσσονται και τα δικαιϊκά συστήματα εξελίσσονται και βελτιώνονται κάθε τόσο. Νομίζω ότι η εφαρμογή της Σαρίας δεν είναι απόρρια του άρθρου 42 της Συνθήκης της Λοζάνης, όπως ανέφερε ο συνάδελφος Ιλχάν Αχμέτ, γιατί τότε πολύ αδικημένοι είναι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι από το 1926 αφήσανε το Ρωμαίο Βυζαντινό ή ό,τι εφαρμόζανε και δεχθήκανε το ελβετικό αστικό κώδικα που επέβαλε ο Μουσταφά Κεμάλ στην Τουρκία. Και εμείς νομίζω σαν χώρα δεν είπαμε, δεν κάναμε τίποτα. Εγώ νομίζω ότι και η επιμονή στην εφαρμογή της Σαρίας ήταν από όρια μιας αντίληψης που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια για την μειονότητα, για να μην τη θεωρούμε ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού λαού, αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο και να το έχουμε εκεί περιθωριοποιημένο και να κρύψουμε τις άλλες ταυτότητες που ενυπάρχουν μέσα στην μειονότητα. Γιατί αν υπήρχε αυτή η τόση μεγάλη ευαισθησία για τα δικαιώματα, για τη Σαρία, για το ένα, για το άλλο, από το 1967 έχουμε να κάνουμε εκλογές στις διαχειριστικές επιτροπές, που είναι κάτι κληροδοτήματα για τα οποία δεν ξέρουμε μέχρι σήμερα ακόμα, και εμείς είμαστε βουλευτές τώρα 2,5-3 χρόνια, πώς διορίζονται, γιατί διορίζονται, με τι κριτήρια διορίζονται, γιατί ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λέει μου τα φέρνω μπροστά και τα υπογράφω. Δηλαδή, αν είμαστε δικαιωματικοί, να είμαστε για όλα τα ζητήματα δικαιωματικοί και όχι επιλεκτικά, επειδή είναι η εφαρμογή της Σαρίας μια αντίληψη που δεν συνάδει με την προσπάθεια της ενσωμάτωσης της μειονότητας στο όλο κορμό της χώρας μας και της κοινωνίας μας.
Τώρα, αν ανοίξουμε τη συζήτηση να κάνουμε ιεροδικία με το προεδρικό διάταγμα, θα αναγκαστούμε να φέρουμε από το ΕΛΕΣΧΕΡ καθηγητές κλπ. Καθηγητά μου, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, να οργανωθούν λίγο οι μουφτίες, να έχει ένα μουφτή, να έχει έναν υπομουφτή και έναν γραμματέα κλπ. Το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα, αν μπούμε να κάνουμε δικαιικό σύστημα, τότε θα αρχίσουν και άλλες αντιδράσεις, γιατί παρεμβαίνεται στη Σαρία. Τώρα, για τις επιμέλειες δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι που είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα και κάθε τόσο βγαίνει στην ημερήσια διάταξη το πώς θα γίνει η επιμέλεια των παιδιών και αυτό δεν μπορούμε να λύσουμε. Τώρα θα κάνουμε, θα στήσουμε ιεροδικία, δεν γνωρίζω. Και τώρα για την ισχύ των διατάξεων αυτού του νόμου, το τι θα αφοράνε κλπ. Έχουν υπάρξει αρκετά ερωτήματα και από τους δικηγόρους, γιατί και διαθήκες έχουν υπάρξει και ο κόσμος πηγαίνει και στους δύο νόμους και στους τρεις νόμους, πηγαίνει στους δικηγόρους για να κάνει τις αποδοχές κληρονομιάς. Αυτά θα αμφισβητηθούν μέχρι να οριστικοποιηθεί ο νόμος ή θα υπάρχουν όπως υπάρχουν. Δηλαδή, τη διαθήκη του Μακαρίτη του πατέρα μου που τη συνέταξε το 1993 θα μπορέσω να τη διασφαλίσω ή θα αναγκαστώ να πάω στον μουφτή για να μου το χωρίσει αυτός. Τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα να υπάρχει μια διευκρίνηση καλή για να μην, εδώ που λέμε το διατυμπανίζουμε ότι πάμε μπροστά, μην πάμε και προς τα πίσω. Σας λέω τώρα, η άποψή μας ήταν ότι ήταν και ο timing καλό, μπορούσε να καταργηθεί πλήρως η Σαρία, δεν θα υπήρχε αντίδραση από τον κόσμο. Όπως ανέφερε και ο συνάδελφος, και αποδοχές κληρονομιάς γίνονται πια στα δικηγορικά γραφεία και στα ειρηνοδικεία και όσο πάνε με τη μέρα αυξάνονται οι γάμοι στους δήμους, γίνονται πολιτικοί γάμοι. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι να υπάρχει το ίδιο καθεστώς, να είναι ισότιμος και ισόκερος ο γάμος, ο θρησκευτικός με τον πολιτικό γάμο, αυτό που ισχύει για την χώρα μας. Πέρα από εκεί, κάθε επιμονή στην διατήρηση της Σαρίας ως πολυδικαιώματος, ως ιδιαιτερότητας, ως σεβασμού κλπ. Εμάς μας βρίσκει αντίθετους σαν ανθρώπους που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε εκεί πέρα.